Μιλήστε μας για τα σχολικά πρωταθλήματα που ολοκληρώνονται σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Πάντα ο κύριος Ναστούλης είναι παρόν και τιμά όλα τα σχολικά πρωταθλήματα με την παρουσία του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα ολοκληρώνουμε τα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα του νομού Κορινθίας. Έχει γίνει ο τελικός στην πετοσφαίριση, ο τελικός στην καλαθοσφαίριση και σήμερα έχουμε τον τελικό στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μεταξύ του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου και του δεύτερου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, μέχρι τώρα εξελίσσονται όλα άψογα. Έχουμε αθλητές, έχουμε μαθητές, μαθήτριες, φιλάθλους στην Κερκίδα, οι οποίοι συνοδεύονται από τους καθηγητές των αντίστοιχων σχολείων και θεωρώ ότι και στην πορεία δεν θα έχουμε κανένα αρνητικό φαινόμενο και όλα θα εξελιχθούν άψογα και θα σεβαστούν την πολύτιμη προσπάθεια που κάνουν οι μαθητές τους. Δεν είχαμε κανένα γεγονός, όλοι τελικοί ήταν άψογοι. Μπορώ να σας πω αν θέλετε τα σχολεία που προκρίθηκαν στα άλλα αθλήματα. Στο βόλεϊ νικήτρια νομού βγήκε το γέλ Λουτρακίου, κορίτσια. Στα αγόρια βόλεϊ έχουμε το τρίτο γέλ Κορίνθου. Αγόρια πετοσφαίριση, το τρίτο γέλ Κορίνθου. Στο μπάσκετ, δεύτερο γέλ Κορίνθου στα αγόρια, είναι νικήτρια του νομού ομάδα. Και νικήτρια ομάδα στα κορίτσια, πάλι το δεύτερο γέλ Κορίνθου. Η δεύτερη φάση που γίνεται. Η δεύτερη βάση κλήρωσης που έχει έρθει από το Υπουργείο, εμείς κληρωνόμαστε και παίζουμε με την Αργολίδα εκτός, πάμε δηλαδή στην Αργολίδα. Ήδη αύριο το βόλεϊ μας ταξιδεύει και πάει να παίξει στο Ναύπλιο, παίζει με τα σχολεία εκεί της Αργολίδας, πρώτο γέλ Ναυπλίου τα κορίτσια, δεύτερο γέλ Ναυπλίου τα αγόρια και όλα τα άλλα θα παίζουμε με Αργολίδα και μετά εάν κερδίσουμε... Έρχεται η Μεσσηνία, έχουμε έδρα με τη Μεσσηνία και αν συνεχίσουμε να κερδίζουμε, παίζουμε με τον νικητή Λακωνίας Αρκαδίας. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Βασίλη το Σαμαρά, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τον αθλητισμό και είναι αρρωγός μας σε κάθε προσπάθειά μας. Και να του μεταφέρετε ότι μας λείπει σήμερα. Ναι, σήμερα πραγματικά δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, έχει προκύψει ένα θέμα, έπρεπε να είναι εκτός Κορίνθου. Οπότε έχει στείλει την αναπληρώτριά του, την κυρία Σπυροπούλη Αγγελική, η οποία θα κάνει και την απονομή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Σταυρέλη, τον Νίκο, ο οποίος είναι παρόν, παρακολουθεί τον αγώνα και θα κάνει και τις απονομές. Και επίσης τον Δήμο Κορινθίων και τον κύριο Δράκο τον Παναγιώτη και τον Δήμαρχο, που μας έδωσαν τα μετάλλια και τα κύπελα για αυτούς τους αγώνες. Είναι χορηγία του Δήμου Κορινθίων και της Σχολικής Επιτροπής τα μετάλλια και τα κύπελα που έχουμε σε κάθε τελικό αγώνα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κύριο Δημάκο Κωνσταντίνο, ο οποίος πραγματικά σε όλους τους αγώνες και κατά τη διάρκεια των σχολικών πρωταθλημάτων αλλά και στους τελικούς ήταν δίπλα μας, μας βοηθούσε σε κάθε, πέρα από την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, μας βοηθούσε σε κάθε μας προσπάθεια. Ήταν δίπλα μας και μας βοηθούσε. Επίσης, τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Δανίλη, τον Σταύρο, και όλους όσους ήταν δίπλα μας και μας βοηθούσανε. Ευχαριστώ τους διευθυντές όλων των σχολείων και κυρίως του πρώτου, την κυρία Παπανικολάου Κατερίνα, και του δευτέρου, την κυρία Πολυχρονίου τη Λουκία, οι οποίοι διευθυντές αγκάλιασαν την προσπάθειά μας και με πολύ ωραία προσπάθεια ήρθαν εδώ και φέραν συνοδευόμενους μαθητές προκειμένου να μην έχουμε αρνητικά φαινόμενα και να διδάξουμε αθλητική παιδεία και φύλαθλο πνεύμα στις κερκίδες μας. Ευχαριστώ τους, την ομάδα φυσικής αγωγής, τον κύριο Δρομπαράκη, τον Γιάννη, την κυρία Βιτσελά, τη Μαρία, που προσπαθούμε προκειμένου να... Μόλις μπήκε γκολ. Ναι, μόλις μπήκε γκολ. 3-1. 3-1 υπέρ του 3-1 δεύτερο γλύκιο. Αυτά. Τα παιδιά πρέπει να ζήσουν τους αγώνες και να γίνουν σωστοί φύλαθροι. Σας ευχαριστώ πολύ.
μας. Κάνετε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, πάντα να έρθει ένας νικητής και ένας... και ένας χαμένος. Δεν μας πειράζει αυτό, παιδιά. Η προσπάθεια μετράει. Το ταξίδι και οι δύο θα πάρετε κύπελο. Ευχαριστούμε τους μαθητές για την άψογη συμπεριφορά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ευχαριστούμε τους διαιτητές μας, τον κύριο Νιώτη Μινά, τον κύριο Τσοκαρή Ιωάννη και τον κύριο Τσαναβάρα Πάβιο. Όλε! Και επίσης ευχαριστούμε το ξέρεις το Μινά. Τον Δήμαρχο των Ρηδίων που είχε κάνει την απονομή και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Δημάρχο Κωνσταντίνο. Ξεκινώντας την απονομή μας, θέλουμε να τιμήσουμε ένα συνάδελφο που χρόνια υπήρξε δίπλα μας στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής. Ήτανε, βοήθησε πάρα πολύ τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής στα αθλητικά θέματα και προσέφερε τις υπηρεσίες του στον σχολικό αθλητισμό για πάρα πολλά χρόνια. Τον κύριο Λαγό Αντρέα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι συνταξιούχος, αλλά είναι πάντα κοντά μας. Ένα δυνατό χειροκρότημα, τόσα χρόνια τα πιο πολλά παιδιά το γνωρίζετε. Την απονομή της πλακέτας θα κάνει η αναπληρώτρια διευθύντρια, η αναπληρώτρια διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κορυφαίας, κυρία Σπυροπούλου Αγγελική. Ο διευθυντής μας, ο κύριος Βασίλης Σαμαράς, για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο είναι εκτός Κορυφαίας και έχει στείλει την αναπληρώτριά του. Τιμητική πλακέτα, τιμή Σένεκεν στον κύριο Λαγό για τη μεγάλη προσφορά του και την πολύτιμη προσφορά του στον αθλητισμό και στις σχολικές δραστηριότητες του καμπού μας από το 2004 έως το 2021. Παρακαλώ δύο λόγια από τον κύριο Λαγό. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής για την τιμή που μου έκανε και με γύρισε αρκετά χρόνια πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Και δύο λόγια από την αναπληρώτρια διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Σπυροπούλα Αγγελική. Ευχαριστούμε. Ελάτε πιο κοντά, ελάτε. Πιο εδώ ελάτε. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Γκέλπουρα για την προσπάθειά της όλα αυτά τα χρόνια για τη διοργάνωση στους σχολικούς αγώνες. Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές του πρώτου και του δευτέρου λυκείου. Και επίσης συγχαίρομαι τον κύριο Ανδρέα Λαγό για τη συνεισφορά του όλα αυτά τα έτη στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορυνθίας. Ευχαριστούμε όλους. Παιδιά, επίσης θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες στις δύο διευθύντριες των σχολείων σας, την κυρία Πολυχρονίου Λουκία και την κυρία Παπα-Νικολάου. Και αυτό το όμορφο αποτέλεσμα σήμερα, αυτή η όμορφη δύναμη στις κερκίδες, είναι και δική τους προσπάθεια. Συγχαρητήρια στους μαθητές αθλητές διάφορους. Νομίζω ότι σήμερα κέρδισε το ποδόσφαιρο και η αθλητική παιδεία. Συγχαρητήρια. Δύο λόγια από τις διευθύντριές σας. Την κυρία Πολυχρονίου Λυκία, παρακαλώ. Είμαστε περήφανοι για τους αγώνες των παιδιών και για όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Δευτέρου Λυκείου είμαστε συγκινημένοι από τις διακρίσεις, τη συμμετοχή όχι μόνο στις αθλητικές προσπάθειες αλλά στις πολιτιστικές και στις επιστήμες. Συγχαρητήρια σε όλους. Και την κυρία Παπα-Νικολάου.
σημασία έχει ο αγώνας. Και εμείς ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλους παίκτες. Τους δύο γυμναστές προπονητές, τον κύριο Φερφυρία Δεν δίνεις. Ελαττήρια, παιδιά μου.
Κίτσος, δύναμη εδώ, δύναμη. Κάτω εδώ. Νίκο, εδώ γυρίστε. Εδώ, εδώ, εδώ γυρίστε. Νίκο, εδώ μιλάμε από εδώ. Ευχαριστώ. Εδώ, να γυψώ. Μεταρά μου. Έλα, πάρε και το μικρό. Περισσεύει ένα για το μικρό. Και το μικρό που μας βοηθούσε στις τάλες. Πάμε στο μικρό. Καλά, παιδιά. Περιμένουμε το σχολείο. Κάθιστε εδώ. Το ξέρω το παιδί σου.